για να τον υπορούν μέχρι να εξοπλίσει όλα όσα χρωστούσε.
κατέληξε με το εξής συμπέρασμα. Έτσι θα κάνει και σε εσάς ο εμπουράνιος πατέρας μου, εάν δεν συγχωρέσετε ο καθένας σας τον αδελφό του, όχι με λόγια μόνο, αλλά από την καρδιά σας. Ας προσέξουμε καλά, για να μην μοιάσουμε στον άδικο και σπυρό δούλο. Ας μάθουμε να συγχωρούμε τους άλλους, για να μοιάσουμε στον Θεό Πατέρα. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός συγχωρεί τα αναρρύθμιτα αμαρτήματά μας, έτσι και εμείς οφείλουμε να παραβλέπουμε τον μικρό λόγο που μας είπα, την αδικία που μας έκαναν, την προσβλητική συμπεριφορά απέναντί μας. Όλα αυτά είναι σταγόνες μπροστά στον ωκεανό των δικών μας αμαρτιών, για τις οποίες μακροθυμεί ο Θεός. Είναι δίκαιο και λογικό λοιπόν να συγχωρούμε. Είναι ο μόνος τρόπος για να αποδείξουμε ότι είμαστε ίδια παιδιά του εμπουρανίου πατρός μας.